Η Νότια Κορέα, από την Τετάρτη 28 Ιουνίου, εγκαταλείπει τον παραδοσιακό τρόπο υπολογισμού της ηλικίας, με αποτέλεσμα οι πολίτες της να θεωρούνται 1 με 2 χρόνια μικρότεροι. Μέχρι σήμερα στη Νότια Κορέα, τα μωρά που γεννιόντουσαν θεωρούνταν ότι είναι 1 έτους, ενώ οι άνθρωποι μεγάλωναν κατά 1 έτος την 1η Ιανουαρίου. Έτσι, ένα βρέφος που γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, την επόμενη ημέρα γινόταν αυτομάτως 2 ετών. Η Σεούλ πλέον εγκατέλειψε οριστικά αυτό το παραδοσιακό σύστημα υπολογισμού της ηλικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες Νοτιοκορεάτες να γίνουν 1 με 2 χρόνια νεότεροι. Η Νότια Κορέα ήταν η τελευταία χώρα της Ανατολικής Ασίας που μετρούσε τους μήνες που περνά το έμβριο στη μήτρα, για να υπολογίζει την ηλικία των ανθρώπων. Η Κίνα, η Ιαπωνία, ακόμη και η Βόρεια Κορέα, είχαν εγκαταλείψει το σύστημα εδώ και δεκαετίες. Πλέον, η νομοθεσία απαιτεί τη χρήση του Διεθνού Συστήματος Υπολογισμού της Ηλικίας στα επίσημα έγγραφα. Η μεταρρύθμιση θα έχει περιορισμένες επιπτώσεις, καθώς ήδη χρησιμοποιείται ο διεθνής τρόπος υπολογισμού της ηλικίας στα διαβατήρια των Νοτιοκορεατών, για την απονομή συντάξεων ή ακόμη και στο σύστημα υγείας. Η Σεούλ ελπίζει με την εγκατάλειψη του παραδοσιακού τρόπου υπολογισμού της ηλικίας να εκλείψει η σύγχυση που δημιουργείται από τη χρήση διαφορετικών συστημάτων. Μάλιστα, δόθηκαν και οδηγίες στο πώς να υπολογίζουν πλέον την ηλικία τους οι πολίτες. Όπως τους ενημέρωσαν, πρέπει να αφαιρούν τη χρονιά της γέννησής σας από την τρέχουσα χρονιά. Αν έχουν περάσει τα γενέθλιά τους, βρίσκουν αμέσως την ηλικία τους. Αν δεν έχουν περάσει, τότε θα αφαιρούν 1 έτος για να βρουν την ηλικία τους. Οι νοτιοκορεατικές αρχές θα εξακολουθήσουν να υπολογίζουν διαφορετικά την ηλικία των πολιτών για την είσοδό τους στο σχολείο, την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή για την νόμιμη ηλικία για το κάπνισμα ή την κατανάλωση αλκοόλ.